debate. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπάρχουν δύο πολιτικά παράδοξα. Το πρώτο πολιτικό παράδοξο είναι ότι πριν από μία εβδομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μία συνέντευξη στον Α. Και εκεί πέρα, στον Αντένα. Στον κύριο Παπαδάκη. Και εκεί πέρα, για να αποδίδουμε μετά του δημοσιογράφου, το δημοσιογράφου. Εκεί πέρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την πρόταση ότι θα ήθελα να κάνω ένα πολιτικό διάλογο με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα. Πρόταση του κύριου Μητσοτάκη πριν από μία εβδομάδα στο σταθμό, μπορεί να θυμάται καλύτερα ο κύριος Ρωσόπουλος. Με το που έγινε αυτό, αμέσως βγήκε και δήλωσε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και είπε «αποδέχομαι». Μέσα σε την επόμενη μέρα του πρωί, η εκπρόσωπος τύπου που ήταν κάποτε ο κύριος Ρωσόπουλος, η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι «όχι, δεν καταλάβατε καλά, δεν είπε αυτό το πράγμα». Πολιτικό παράδοξο πρώτο. Πολιτικό παράδοξο δεύτερο στην ιστορία από τότε που, αν θέλετε, ήρθαν τα ιδιωτικά κανάλια από το 1988, θα το θυμάται και ο Ρωσόπουλος. Ακούστε λοιπόν το δεύτερο πολιτικό παράδοξο. Πάντοτε οι αρχηγοί των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποιοι και ήταν αυτοί, είτε ήταν Πασόκ, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία, σε αυτό το παλό δικοματισμό που μας κατέστρεψε, ζητούσαν debate, προκαλούσαν τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, διότι θεωρούσαν ότι η φυσιολογική φθορά που έχει κάποια κυβέρνηση θα είναι αρκετό να γίνει μια κουβέντα δημόσια. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο πολιτικό παράδοξο, το οποίο λέει ότι τώρα έχουμε έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος αρνείται να κάνει δημόσιο διάλογο με τον Πρωθυπουργό, κάτι που του το προτείνει ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα, ακούστε να δείτε, σε σημαντικά εθνικά θέματα. Πριν από 2-3 μήνες συζητιόταν στη Βουλή η ιστορία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα λοιπόν που υπήρχε σαν ένα πολύ μεγάλο εθνικό θέμα μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, σαν πολύ σημαντικό θέμα, ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της Βουλής γύρισε και είπε ότι ας ξεπεράσουμε και τα όρια της Βουλής. Και κύριε Μητσοτάκη, σας καλώ να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο, debate όπως το έχουμε μάθει, και μάλιστα σας λέω ότι εγώ δέχομαι να πάω και στο σταθμό που πολιτικά έχουμε κάνει το εμπάργκο, το Sky, ούτως ώστε και το εμπάργκο να αναιρέσουμε, να σπάσουμε, αλλά και να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο. Θέλετε στο Sky, θέλετε στο Sky, θέλετε στην ΕΡΘ, ήταν τότε που και η Νέα Δημοκρατία, όπου θέλετε, αρκεί να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο για να ακούσει ο ελληνικός λαός. Και τελειώνοντας, επιμένετε στο debate, γιατί χάνετε αυτό. Και σας λέω λοιπόν το ότι στις 26 Μαΐου θα υπάρχουν εκπλήξεις για τη Νέα Δημοκρατία και θα μεγαλώσουν τα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η στρατηγική της είναι μια στρατηγική να κρύβει, γι' αυτό κρύβεται και από τα debate, να κρύβει, αν θέλετε, τον πολιτικό της λόγο, τον προγραμματικό της λόγο, διότι ένας λόγος ο οποίος είναι αποκρουστικός για την κοινωνία. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει. Δεν κρύβεται διότι ξέρει ότι θα εμφανιστεί ο λόγος της και θα είναι ακόμα πιο το αποτέλεσμα αρνητικό. Επειδή σχολίασε τις έρευνες ο κύριος Ρωσόπουλος, θα ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ δεν τις σχολιάζω και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι εγώ ασχολούμαι και επιστημονικά με τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις. Απλώς θα ήθελα να σας πω... Είναι τέτοια η θέση σας κιόλας. Ναι, δεν το έκανα και όταν δεν ήταν η θέση μου. Διότι από το 2012 υπάρχει μια τέτοια αναταραχή στο πολιτικό σύστημα μέχρι να σταθεροποιηθεί, όπου οι έρευνες, τα επιστημονικά τους εργαλεία, το κλειδί που μπαίνει στην κλειδαριά για να την ανοίξει δεν λειτουργεί. Είναι άλλη κλειδαριά ή άλλο το κλειδί. Με αυτή την έννοια έχει αποδειχθεί ότι από το 12 μέχρι το 18 οι έρευνες, μέχρι το 15 αλλά και για το Ευρώπη και την Αμερική έχουν πέσει έξω. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και να δείτε ότι στις 26 Μαΐου θα είναι τέτοια τα εκλογικά αποτελέσματα. Σε ποιο βάθος, κύριε Πουλάκη, έχει σημασία όπου πια η Νέα Δημοκρατία και τελείωσε. Όπου πια η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει τόσο πολύ ψηλά τον πύχη, που από μόνη της έχει βάλει τρακλοποδιά
στο δικό της υπονοείται ότι υπονοείται μια μικρή ήττα διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Υπονοώ ότι έχει ξεκινήσει με τις εκλογές η πραγματική πια κουβέντα από τα καφενεία και στην κοινωνία και το αποτέλεσμα δεν θα είναι μια μικρή ήττα. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι η πρώτη θέση θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Μπορώ να έχω 30 δευτερόλεπτα να σας